Σε επάκκινγκ έχει μετατραπεί το παλαιό λιμάνι τη Πάτρα και ο μόλος Αγίου Νικολάου. Οι οδηγοί σταθμεύουν σε καθεμικό και πλάτο παρά τα απαγορευτικά που υπάρχουν, τα ατυχήματα που έχουν γίνει και τη διαγράμμιση στο μόλο. Ειδικότερα η διαγράμμιση αφορά στα οχήματα που σταθμεύουν προσωρινά μέχρι να επιβιβαστούν σε πλοίο τη γραμμή Πάτρα Σάμι κεφαλονια Πληθαίνουν οι φωνέ των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου για το γεγονό ότι ο μόλο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. Αποτελεί ένα ατελείωτο πάρκινγκ, με αποτέλεσμα να υπάρχει δυσκολία στου πατρινούς που θέλουν να απολαύσουν τον περιπατό του. Την ίδια ώρα, λόγω τη κατάσταση που επικρατεί, αποτέλεσμα είναι σχεδόν σε καθημερινή βάση η δύναμη τη τροχίας να απασχολείται στο συγκεκριμένο σημείο επιδίδοντα κλήσει. Δύναμη τη τροχίας η οποία απαιτείται να βρίσκεται στου κεντρικού δρόμου τη πόλη για να αντιμετωπίσει το έντονο κυκλοφοριακό χάο που επικρατεί. Σε ανακοινώση του, μάλιστα, το επικεφαλή τη Δημοτική Παράταξη Νέα Πάτρα, Νίκο Νικολόπουλο, κατηγορεί Το Δήμαρχο πω έχει ξεχάσει ότι έχει αναλάβει την υποχρέωση μέσα σε πέντε χρόνια να έχει προχωρήσει την αξιοποίηση τη λιμενική ζώνη. Επίση, αναφέρει πω άφησε επί 7 ολόκληρα χρόνια το μόλο τη Αγίου Νικολάου να ρημάζει. Τώρα τον μετέτρεψε και σε αλάνα πάρκινγκ. Από το που αναψυχή και χαλάρωση, ο κύριο Πελετήδη μετέτρεψε με το έτσι θέλω των λιμενοβραχίων να τη Αγίου Νικολάου σε πάρκιν αναφέρει. Και στη διόλου απίθανη περίπτωση που κάποιο τροχοφόρο για διάφορε αιτίε πέσει στη θάλασσα, ποιο ακριβώ θα φέρει την ευθύνη, έτσι αντιλαμβάνεται ο κύριο Πελετήδη την αξιοποίηση του θαλασσίου μετόπου ή μήπω πιστεύει ότι έτσι θα λύσει το πρόβλημα στάθμευση των αυτοκινήτων που αντιμετωπίζει η Πάτρα. Αυτά δηλώνει μεταξύ άλλων ο Νίκο Νικολόπουλο.